Λάκης ο Παπαδόπουλος ή Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, πέρα από φίλος, είναι ένας καλλιτέχνης που έγραψε τραγούδια, θα έλεγα έγραψε τον άμμο της θάλασσας, έγραψε πάρα πολλά τραγούδια. Τραγούδισαν τραγούδια του καλλιτέχνες και τραγουδιστές από όλους τους χώρους του τραγουδιού. Είναι ένας ενωτικός, θα έλεγα, δημιουργός. Έχουμε παίξει μαζί το 88, χαθήκαμε για πολλά χρόνια και τα τελευταία χρόνια παίζουμε πολύ συχνά μαζί. Και έτσι το κάλεσμα που μου έκανε με βρήκε πολύ σύμφωνο και χαρούμενο να γιορτάσω μαζί του, ας πούμε, αυτή την κορύφωση της καριέρας του. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα στο Ηρώδιο και περιμένω να γίνει η συναυλία που προγραμματίστηκε. Η πρώτη κασέτα που αγόρασα το 1985 με δικό μου χαρτζιλίκ, δηλαδή με δική μου βούληση πήγα σε δισκοπολείο να πάρω κασέτα, ήταν η πρόβα του Λάκη. Και θυμάμαι ακόμα να ανυπομονώ να ακούσω τη γυριστρούλα κυρίως που λάβα στα ραδιόφωνα, αλλά ενθουσιάστηκα και ήταν η περίοδος που βαριόμουν τρομερά την κιθάρα, δηλαδή έκανα μαθήματα αλλά δεν καταλάβαινα γιατί. Και με το που άκουσα αυτά τα τραγούδια ήθελα να παίζω και μάλιστα να μην παίζω καλά όπως ο Λάκης, γιατί τον έβλεπα στα γυρίσματα, ξέρεις, διαφόρων κλιπ που έδειχνε τότε κρατική τηλεόραση και ξέρεις, έπαιζε κιθάρα πάντα λάθος, αλλά πάντα σωστή. Λοιπόν, μετά ανακάλυψα ότι είναι πίσω από διάφορα τραγούδια, διαφόρων φωνών που αγαπούσα πολύ και όταν το γνώρισα αισθανόμουν, ξέρεις, σαν να είμαστε δύο τύποι, πώς να σου πω, από το ίδιο κόμικ, από την ίδια ονειροφαντασία, ας πούμε. Ένας λίγο πιο μεγάλος, ας πούμε, και εγώ που με κερνάει τα πρώτα μου τσιγάρα, ξέρεις, κάτι γίνεται, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τον αγαπώ πάρα πολύ και ήρθα να εκπληρώσει το καθήκον μου, να συναντηθούμε επί σκηνής στη μεγάλη γιορτή του. Μέσα του τη Θεία Αλυτεία, τη Θεία Κωμωδία, ένας πολύ ταλαντούχος με την έννοια ότι έχει γράψει άπειρα μεγάλα τραγούδια και γράφει ο Βαγάσας πάρα πολύ εύκολα και αυτό είναι πολύ εκνευριστικό. Γιατί εμείς σηματώνουμε τα δάχτυλά μας για να γράψουμε μια μελωδία, γι' αυτό τη γράφει αμέσως. Με φώναξε να έρθω, ήρθα γιατί τόσο τον αγαπάω, είμαστε 20 χρόνια γνωστοί και φίλοι. Είχαμε και αυτή την ευχάριστη συγκυρία του τελευταίου διάστημα που έχω πει τα ξημερώματα, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σε λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου που ήταν από το πιο ξυλούς πριν 35 χρόνια και ήταν 35 χρόνια στο Σιρτάρι και έγινε γνωστό γρήγορα. Πράγμα μου κάνει και μεγάλη έκπληξη γιατί εγώ όταν τραγουδάω ένα τραγούδι γίνεται επιτυχία μετά από 20 χρόνια συνήθως και το λένε άλλοι. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά και καμάρι που είμαστε παρέα εδώ με όλους τους τρελούς μαζί, όλοι οι ζουρλοί, μόνο ο Ζουλομανδίας μας λείπει. Θα περάσουμε ωραία νομίζω. Συμμετέχω στην παράσταση του Λάκη Παπαδόπουλου με μεγάλη χαρά φέτος εδώ στο Ηρώδιο. Μία μέρα πριν τη συναυλία θα τραγουδήσω το Ματίδα, 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 Ματίδα δεν το πω. Εγώ την καρδιά μου δεν τη δανείζω με τόπο. Και είμαι πολύ χαρούμενος για την επιλογή αυτού του τραγουδιού. Δεν την έκανα φυσικά, την έκανε ο Λάκης. Γιατί είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και μου θυμίζει για την εφηβεία μου κάπως, γιατί ήταν από τα αγαπημένα μου ποτά. Και η Αρλέτα είναι από τις αγαπημένες μου τραγουδίστρες. Πώς αισθάνεσαι που συμμετέχεις σε αυτό το live για το Λάκη Παπαδόπουλο? Είναι τιμή μου. Είναι τιμή μου, είναι χαρά μου. Είναι άλλη μια ευκαιρία να παίξω στο Ηρώδιο. Είναι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς τον αγαπάω πάρα πολύ το Λάκη του. Το έχω πει. Δεν ξέρω αν με πιστεύει, πότε δεν μπορώ να καταλάβω από την έκφρασή του. Πάντα γελάει και νομίζει ότι τον κοροϊδεύω. Αλλά πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που μπορώ να τον αποκαλώ φίλο μου. Τι είναι για σένα ο Λάκης Παπαδόπουλος? Τα τραγούδια που έχει γράψει έχουν μείνει έτσι και είναι ήδη στην ιστορία και είμαι σίγουρος ότι θα γράψει και άλλα τα οποία θα μείνουν στο μέλλον στην ιστορία. Για το φίλο μου τον Λάκη, τον Παπαδόπουλο, τον ψιλορεβερίτη, πώς να μην συμμετάσχω και εγώ, αν και μετά από μια πολύ σοβαρή επέμβαση στον Αυχένα, με το ζόρι έχω έρθει, με το ζόρι, άμα δεν θέλεις δεν πας.
Έτσι. Αλλά επειδή θέλω ήρθα. Επειδή θέλω ήρθα. Θέλω να συμμετέχω σε ό,τι κάνει ο Λάκης. Τον αγαπώ με μια τρελή αγάπη. Δεν θα μπορέσω να πω πολλά τραγούδια γιατί υπάρχουν και πολλοί φίλοι, συνάδελφοι, αλλά δεν μπορώ ακόμα, δεν είμαι όπως πρέπει να είμαι. Σε λίγο καιρό θα είμαι καλύτερα, έτσι. Τι άλλο να πω για τον Λάκη, αυτά. Αυτά και θα τα δούμε στην παράσταση, τα υπόλοιπα. Δύο λόγια με αφορμή το αφιέρωμα που γίνεται. Τιμή μου είναι που ήρθα στο... Με κάλεσα σε αυτό το ωραίο αρχαίο ελληνικό χώρο και τιμή μου που θα ακουστούν τραγούδια μου, τιμή μου για τους συνάδελφους που ήρθαν να φιλοκερδούς και τους ευχαριστώ. Η μουσική, τεράστια ορχήστρα, χοροδία, έγχορδα, πνευστά, κανονική μπάντα. Το Ηρώδιο είναι ένας ιστορικός χώρος. Πολύ ωραίο, ωραίο μάρμαρο πεντέλης και τα λοιπά. Να πω, θα περάσουμε ωραία, θα περάσουμε ωραία. Ο καιρός, αν μας βοηθήσει, θα βγούμε και χωρίς καπέλα. Εγώ δεν θα φορώ καπέλο δηλαδή. Εκτός αν δεν μας βοηθήσει και θα φορέσω και περούκα αύριο, έχουμε συνοηθεί με τον Ζουγανέλη. Είναι ωραίοι οι καλλιτέχνες. Τα παιδιά που ήρθαν αυθόρμητα να με τιμήσουν και τους ευχαριστώ γιατί επίσης ευχαριστώ τη Μήνο CMI και όλο το προσωπικό, την Κατερίνα, το Νεκτάριο, τη Μαργαρίτα, όλα τα παιδιά και τα κορίτσια. Ευχαριστώ το γιο μου για το ωραίο εξώφυλλο που με έκανε ψηλό άσχημο, έτσι ξέρω εγώ, ενώ είμαι πιο ωραίος όπως βλέπετε εδώ. Να είστε καλά και καλή διασκέδαση στη βραδιά.